Τα εκαθαριστικά σημειώματα του ΕΝΦΙΑ θα αναρτηθούν στον προσωπικό λογαριασμό των φορολογουμένων πιθανότατα τη Δευτέρα 28 ή την Τρίτη 29 Αυγούστου, αν και γίνονται προσπάθειες οι αναρτήσεις να γίνουν εντός του Σαββατοκύριακου. Μόλις εκδοθεί ο ΕΝΦΙΑ, από εκεί και πέρα μετά μπορούν σε 5 δόσεις, με αρχή γενομένη στο Σεπτέμβρη, να πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ. Ούτως ή άλλως, για μέχρι τέλους του έτους, υπάρχει στο στόχο του Υπουργείου Οικονομικών να μαζέψει 27,5 δις. Αυτά από προέρχονται. Προέρχονται από το φόρο εισοδήματος, από τον ΕΝΦΙΑ και επίσης και από το τέλη κυκλοφορίας, τα οποία θα εκδοθούν μέσα στο Δεκέμβρη. Όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων περιμένουν να εισπράξουν επιστροφή φόρου θα λάβουν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο θα ενημερώνονται πώς έγινε ο συμψηφισμός της επιστροφής φόρου εισοδήματος με το ποσό του ΕΝΦΙΑ. Εάν υπάρχει υπόλοιπο φόρου για πληρωμή θα εμφανίζεται στην ταυτότητα οφειλής που υπάρχει σε κάθε προσωπικό λογαριασμό. Ό,τι επιστροφή φόρου υπάρχει θα γίνει συμψηφισμός με τον ΕΝΦΙΑ και μετά μέσα στον Οκτώβρη πιστεύω ότι θα υπάρχει τυχόν επιστροφή. Από εκεί και πέρα όμως, όπως είπαμε στην προηγούμενη ερώτηση, είναι ότι η φοροδοτική ικανότητα όλων των φορολογουμένων επαγγελματιών και ιδιωτών έχει εξαντληθεί, δηλαδή με αυτήν την υπερφορολόγηση, και ένας στους τρεις έχει πληρώσει. Τα χρέη προς το δημόσιο αυξάνονται, θα κοντεύουν τα 100 δις και να δούμε τι πρέπει να γίνει, αν πρέπει να γίνει κάποια ρύθμιση, κάποια γενναία ρύθμιση ή όχι.